in reenacting today's event in the life of our Lord, his presentation by the Blessed Mother to the Temple of Solomon in Jerusalem on the 40th day after his birth on earth. Θεέ μου, η αγάπη σου ας είναι πιο βαθιά,
πιο γλυκιά για τη μάνα. Μέσα της κάνε να πρώνεται πάντα η δική σου καλύνη και στις πληγές της καρδιάς της η χάρη σου βάσαμο ας γίνει. Μάνα γλυκύτα τη μάνα, ουρανόστατη, ατίμητη μάνα. Δε σε θαυώνω με σένα, απάτες κι ονείρητα πλάνα. Πάνω στο χρέος σου ακίμητη εσύ, νύχτα μέρα σχημένη το άπειρο ακούς, ναι στα χάη μια-μια τη στιγμές να σημαίνει. Τόσο η ψυχή σου που είναι απλή, που μιλάμε τα μίλητα πλάσματα και ούτε γελιέσαι ποτέ με όσα φτιάχνει το ψέμα φαντάσματα. Μάνα, η στοργή σου μεγάλη και απέραντη, όσο και η πλάση. Ποιος θα μπορέσει ως βαθιά την καρδιά σου ποτέ να διαβάσει. Μάνα, η στοργή σου πασίχαρη σαν τις αχτίδες του ήλιου, μέσα στην χαρά του Χριστού, προκαλεί μαγικού σου βασίλειου. Πως με βελούδινα δάχτυλα αγγίζεις τους πόνους μας και τις γλυκένεις. Μάνα γλυκύτατη, όλα τα βάσανα εσύ τα παλένεις. Πάνω στο λίκνο μας σκύβοντας, άγγελε, ο τι χαρά σου. Τα μεταξέια σου απλώνεις φτερά, τα μεγάλα φτερά σου. Ω, πώς πονάς όταν βλέπεις εμάς το κρεβάτι του πόνου. Και ω, πόσες άλλες φορές το φρικτό βογοφτά μας, τα σκότη μόνη σου κλαις, σε ένα κρίνο βουβό, τη χαμένη μας νιώτη. Όλα μας τα μάθες, μάνα γλυκύτατη, και με τις πίστης μας το Άγιο μας έφερψες και άφθαρτο. Ένα κομμάτι χρυσάφι μας έφερψες μέσα βαθιά μας, να μπουμπουκιάσουν οι ανθοί λαχταράς του καλού στην καρδιά μας. Μάνα, πού βρήκες την τόση στοργή, την αγάπη την τόση. Μέσα εις την ψυχή σου, από το χέρι του πλάστη έχεις φυτρώσει. Μάνα, έχεις εσύ επήρες από όλα τα πλάσματα ανώτερο θρόνο. Μέσα στην αγάπη σου, ο θαύμα, κρατάς τον Θεό μας. Μητέρα, και είσαι από την γη και από τους κόσμους των άστρων, εσύ τα μητέρα. Certainly we congratulate the children from Maeva, Stokos, Demetrios, Ophelis, Xavier, Kutumbas, Katerini, Nicole, and Maimilia, Ata, and Sula. While we are continuing our comments, may I ask the Board of Trustees to please have a round of condition. Katerinia, Pina, Pia, and Kinosis. First of all, allow me to remind everyone that Mother's Day, as we Americans enjoy, is something from the 19th century and later. But as Orthodox Christians, Mother's Day was always considered by the Church today's holiday, February 2nd, the presentation of the Papati. So that it is very apropos that the beautiful poem read is dedicated to mother. Υπενθυμίζω ότι η Εκκλησία μας δεν περίμενα το 19ο αιώνα ή στην Αμερική να θεσπίσει η μέρα της Μητρός, αλλά στο Βυζάντιο η μέρα της Υπαπαντής ήταν ακριωμένη της όλης της μητέρας. Οπότε και το ποίημα το ωραίο που ανέβρισε η μικρή είναι βεβαίως ακριωμένη εις τη μητέρα. Children, those who saw the recreation, each one of us has a very personal connection to today's feast day, the presentation. Every one of us was brought on the 40th day, or the Sunday closest to the 40th day, by our mothers to the church, to our local church. And there, the priest read the words that are in, well, it's the second chapter of the Gospel according to St. Luke. Reads the words in there, the words that Simeon repeated, and what went on. In other words, each one of us
had participation in the feast day of the presentation of our Lord. Per pragmati, ue questo seximon, egi simitasi tis eotis aptis, τη στιγμή που οι μητέρες μας μας έφεραν να σαραντήσουν και ο ιερές επανέλαβε τα λόγια τα οποία υπάρχουν στην βιογραφή, δεύτερον κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγελίου και είμαστε και εμείς στην υπαπαντή την προσωπική μας.